Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη τον Κικελή, μετά την νίκη της Αναμάρας επί της Ιδρούσας με 6-0. Μπάμπη, εύκολη επικράτηση σήμερα, δεν χρήζει ιδιαίτερη ανάλυση στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το είδες από τον αγωνιστικό χώρο, εμείς δεν είδαμε τίποτα περισσότερο από αυτό. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμα είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Όλα τα συμπεράσματα βγαίνουν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι βλέπετε, γίνονται πολλές γκέλες και πιστεύω ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος που και από τους τρεις. Σιγά σιγά πιστεύω, επειδή είμαι και καινούριο στην ομάδα, η ομάδα θα δέσει και θα πάμε πιο καλά. Αυτό που βλέπουμε εμείς και γενικότερα, που βλέπω εγώ προσωπικά από την πρώτη αγωνιστική στο μάτς με τη Στενία που είχατε το 1-1, σίγουρα ο αντίπαλος ήταν υποδέστερος, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ σας, τόσο ώστε να βρείτε μια ομοιογένεια τα καινούργια παιδιά που ήρθατε με τον κορμό που έχει ανομερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πάντα όμως όταν βλέπουμε μια ομάδα υποδιέστερη δεν πρέπει να μπούμε μέσα στο γήπεδο ελαφριά, γιατί μπορεί, από ό,τι ξέρει, την μπάλα δεν είναι στρογγυλή, είναι τετράγωνη και μπορούμε να έχουμε προβλήματα. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα καλό μάτς. Τα γκολ δεν μετράνε, πιστεύω, σε αυτή την κατηγορία. Και με μισό μηδέν είναι νίκη. Με όποιον αντίπαλο για να παίζεις. Πρώτος όμιλος έχει φαβορή, είναι ο ΑΟΣ. Έχει διαφορετική άποψη η Αναμέρα. Δεν ξέρω, ο κόσμος χρήζει και βλέπει ποια είναι τα φαβορή. Εμείς θα αποδείξουμε στο γήπεδο τι είμαστε. Είναι η πρώτη θέση στόχος ή απλά να επανέλθει η Αναμέρα μετά την περιπέτεια στην τέταρτη κατηγορία σε ρυθμούς ομάδας, ας πούμε. Και βέβαια είναι να βγούμε πρώτοι. Γι' αυτό παίζουμε. Το γήπεδο είναι ένα ρινγκ. Μπαίνουμε μέσα για να κερδίσουμε. Έχω μαζί μας τον αριστερό πιστοφύλακα της Αναμέρας, τον Φώτη τον Τοπάλη. Φώτη, εύκολη επικράτηση σήμερα για την ομάδα. 6-0 απέναντι στην Ιδρούσα. Πρώτη νίκη για τον πρώτο όμιλο. Θεωρείς ότι αυτή είναι η νίκη, είναι η απαρχή, ούτως ώστε η Αναμέρα να βρει τα πατήματά της και να διεκδικήσει την πρωτιά του ομίλου? Κοίταξε, είναι όντως μια απαρχή, γιατί μας αδικούσαν τα αποτελέσματα τα προηγούμενα. Πιστεύω ότι θα πάμε και καλύτερα. Έχουμε τις δυνατότητες, η ομάδα τις έχει και όλα τα παιδιά. Δηλαδή είναι ένα καλό σύνολο, πρέπει να βρεθούμε. Και εγώ καινούριος είμαι στην ομάδα όπως και ο Μπάμπης. Είναι πρώτη μου χρονιά. Πιστεύω να μέσα στο γήπεδο να δείξουμε ότι όντως πρέπει να δέσουμε καλύτερα και να έρθουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν πιστεύω να είναι αποδέστερος κανένας. Όλοι ήρθαν να χτυπήσουν το μάτς. Όπως και ήρθε και η Στενή, όπως και ο Ισύρος που πήγαμε μέσα στον Άγιαξ. Πολύ καλή ομάδα. Παίξαν στα ίσια. Και όπως και εδώ, άσχετα το αποτέλεσμα. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε για τον Μπάμπη, ότι ο χρόνος λειτουργεί ουσιαστικά υπέρ σας για να μπορέσετε τα νέα παιδιά να δέσετε στο σύνολο πιστεύω που έχει ανομερά. Ναι. Πιστεύω ναι. Είναι ό,τι καλύτερο να δέσουμε όλοι. Ταξιλογικό είναι. Οι περισσότεροι είναι ο κορμός, τα παιδιά τα πιο παλιά μας βοηθάνε και εμάς. Και είμαστε μια καλή παρέα. Το κλίμα στην ομάδα, μια και είσαι καινούριο. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Και η διοίκηση μας βοηθάει πάρα πολύ και όλοι μαζί, και τα νέα τα παιδιά και οι πιο μικροί. Και βασικά, εγώ να δώσω χαρακτήρα και στους πιο μικρούς. Διότι η διαφορά που έχουν οι πιτσιρικάδες από την αρχή που ξεκινήσανε μέχρι τώρα, οι τρεις που μπήκαν ειδικά, είναι καμία σχέση. Δηλαδή, τους το είπε ο coach από την πρώτη αρχή ότι όσο θα προπονήσετε με τη μεγαλύτερη ομάδα, τόσο πιο καλά θα είναι. Οπότε θεωρείς ότι μπορεί να πάρει λύσεις και από τα μικρότερα παιδιά, εννοώ. Ναι, το πιστεύω γιατί έχουν δυνατότητες. Όπως μπήκε και ο μικρός ο Κιούσης και ο Νάζος και ο Γαλούνης. Είναι τα τρία τα παιδιά είναι πολύ καλά. Ένας δύσκολος όμιλος. Για πολλούς έχει ένα φαβορί τον ΑΟΣ Ήρου. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Δεν γνωρίζω πάρα πολλά. Είναι η πρώτη μου χρονιά. Δεν είμαι από εδώ. Βασικά εντάξει, είμαι χρόνια στο νησί, αλλά πρώτη χρονιά έπαιξα μπαλά εδώ. Συνήθως έφευγα. Δεν ξέρω καλά τις ομάδες. Λένε ότι όντως είναι ο ΑΟΣ Ήρου. Θα το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε. Όλα θα φανούν λοιπόν στο γήπεδο, όπως μας λέει και ο Φώτης. Μαζί μας τον κύριο Κώστα Νικολιουδάκη, τον αντιπρόεδρο της ομάδας της Αναμέρας. Αντιπρόεδρε, πώς την είδες την ομάδα σήμερα? Ένα μάτς, 6 γκολ, ήταν μια ευκαιρία από απαρχή η πρώτη νίκη για την ομάδα, ώστε να βρει καλύτερα πατήματα. Ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό μάτς? Πιστεύω ότι εντάξει, δεν ήταν η δυναμικότητα της αντίπαλης ομάδας τόσο ώστε να δείξουμε τι είμαστε. Εντάξει, τα παιδιά παίξανε, προσπάθησαν να βάλουν αυτά τα γκολ. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Εγώ θα ήθελα σε κάποια πιο δυνατά παιχνίδια να αποδώσουμε καλύτερα. Θεωρείς δηλαδή ότι η ομάδα ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από πλευράς συγκομιδής βαθμών ή να κοιτάξει από εδώ και πέρα
να είναι πιο ομοιογενής, ας πούμε, ώστε να διεκδικήσει την πρωτιά. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που τη χτίζουμε από την αρχή και θα δείξει και μέσα στο γήπεδο και αργότερα. Δεν έχουμε βλέψει να δείξουμε ποιοι είμαστε. Θα το δείξουμε μέσα στα γήπεδα αργότερα. Η Άνομερα έχει ένα κορμό ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Έχει κάποιες σημαντικές προσθήκες, θα έλεγα εγώ, στο ρόστερ της. Ακόμα ίσως δεν έχει βγει αυτό που περιμέναμε στο γήπεδο πλευράς ομοιογένειας. Οπότε, πώς βλέπετε το μέλλον για την ομάδα? Θεωρείτε ότι ο χρόνος είναι υπέρ ή ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εμποδίζουν την Άνομερα να μας δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, ίσως στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το σημερινό? Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν ατυχές τα αποτελέσματα που είχαμε. Πιστεύαμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι με τον χρόνο και με τον καιρό θα επανέλθουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Στόχος Άνομερας ποιος είναι? Είναι η πρωτιά στον Όμιλο, είναι να βγάλει κάποια νέα παιδιά. Τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε σε βάθος χρόνου στη φετινή χρονιά και όχι μόνο? Στόχος Άνομερας είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να μπορεί να κάνει και να υποστηρίξει την ιστορία της, γιατί έχει κάποια προϊστορία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βγει. Εμείς δεν έχουμε στόχους, δηλαδή, σώνει και καλά να βγούμε ή να κάνουμε. Οι στόχοι μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο σε όλους τους αγώνες, τίποτα άλλο. Κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε εσείς για την ομάδα? Βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά να έρχονται από πίσω, από τους παλαιότερους, να παίρνουν σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Τζιόβα. Είναι ένα στοίχημα αυτό για τα νέα παιδιά? Αυτό κοιτάτε να βελτιώσετε στην ομάδα? Από την αρχή είχαμε βάλει στόχο να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Και με το κράμα των παλιών μπορούμε να πούμε ότι δένουμε καλή ομάδα. Και στηρίζουμε τα πάντα στο φιλότιμο των παιδιών. Στη συμμετοχή τους και σε όλα. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει σαν διοίκηση. Ο προπονητής κάνει αυτό που πρέπει και θα φανούν αργότερα τα αποτελέσματά τους. Δύσκολη κατηγορία, δύσκολη από πλευράς οικονομικών, δύσκολη από μετακινήσεις. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες? Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει στήριξη από το... από κόσμο, ώστε να μπορεί η Άνομερα να είναι συνεπής υποχρεώσεις της? Λοιπόν, είναι δύσκολα για όλα τα σωματεία, όχι για μας. Πιστεύω ότι στους καιρούς που ζούμε, τους δύσκολους, όλα τα σωματεία έχουν οικονομική κρίση. Με τον Α ή Β λόγο ο καθένας προσπαθεί να την αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι είναι για όλα τα σωματεία πολύ δύσκολο. Πότε έχει δρόμο το πρωτάθλημα? Θεωρείτε ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της ομάδας? Σίγουρα, ναι, ο καθένας νομίζω ότι η ομάδα του θα πάει καλύτερα. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς. Εγώ έχουμε καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες και από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο, ο καλύτερος σας κερδίζει. Ευχαριστούμε, κύριε Κολιουδάκη, καλή συνέχεια.